Βρισκόμαστε στο σπίτι του πατρός Κλημένιου Ζόκαρη, αρχιμανδρίτη, και ζητούμε και τα φώτα του και ζητούμε και μια όμορφη συνέντευξη που θα έχουμε εν μέσω μεγάλης εβδομάδος και εν μέσω μιας οικονομικής κρίσεως που ολοένα και βαθαίνει. Γέροντα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Αντεύχομαι εσώψυχα να μην σας τύψει ο Θεός και ούτε το κουράγιο να λέτε και να υπηρετείτε την αλήθεια. Να είστε καλά. Ο κόσμος έχω παρατηρήσει ότι σειραίει όλο και περισσότερο στις εκκλησίες, όχι μόνο αυτό το διάστημα, αλλά και ειδικότερα από τότε που ξέσπασε η μεγάλη οικονομική κρίση. Έχει συμβάλει δηλαδή σε αυτό η οικονομική κρίση? Ναι, έχει συμβάλει η οικονομική κρίση. Διότι απεδείχθη περίτρανα και κάθε μέρα που περνάει μεγενθύνεται αυτή η πίστη ότι έξω από την Εκκλησία υπάρχει καύμα. Υπάρχει καύμα. Καύμα. Υπάρχει ολίσθηση, υπάρχει βρωμιά με λίγα λόγια, υπάρχει χαβούζα. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι συνέπεια δικών μας επιλογών. Κατά συνέπεια, όλος ο ελληνικός λαός, ο καθένας ξεχωριστά έχει το μέτρο ευθύνης. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι σαν προδομένος από την πολιτική ηγεσία. Ο λαός έχει πάψει να πιστεύει στα κόμματα. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Θεωρείτε ότι ευθύνονται για το ότι η Ελλάδα έχει φτάσει σε αυτό το τραγικό σημείο? Ναι. Το μέγιστο της ευθύνης το έχουν αυτοί οι κύριοι, γιατί πρώτον δεν ανέλαβαν ποτέ την πολιτική τους ευθύνη, αρχήθεν, για 50 χρόνια τώρα, ποτέ δεν ανέλαβαν την πολιτική της ευθύνη. Και δεύτερον, τους καθιστά κατά γέλος τους ο νόμος περί ασυλίας. Τους καθιστά καταγέλαστους, μάλιστα. Καταγέλαστους και περιφρονημένους. Περιφρονητέους. Παρ' όλα αυτά όμως αυτοί διοικούν, κυβερνούν τον τόπο. Δυστυχώς, γιατί ο λαός μας φρόντισαν οι κύριοι αυτοί να τον κρατούν σε δεσμά. Μάλιστα. Να τον ελέγχουν με ένα άκρατον κομματισμό και ενάγκασαν τον δυστυχή λαό μας, που άλλοτε και είναι ακόμα υπερήφανος, να μετέρχεται για την επιβίωσή του μέτρα τα οποία απάδουν στην αξιοπρέπειά του. Δηλαδή, να ζητούν ροσφέτη, γιατί αυτοί το καλλιέργησαν το ροσφέτη. Η πολιτική, μάλιστα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Προκύνησαν διαγωνισμούς για να πάρουν, για να δώσουν εξετάσεις, έλεγε θα πάρω 500 δασκάλους φέτος με διαγωνισμό ή 300 γιατρούς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι κύριοι, σήμερα αυτή τη στιγμή, μάκη μου, έχουμε 7.500 εκπαιδευτικούς που εργάζονται μέσα στην εκπαίδευση, που έχουν τελειώσει από τα Σκόπια, από την Βουλγαρία, από τη Σερβία, από πρώην κομμουνιστικά κράτη. Τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι για την ελληνική ιστορία στο Ελληνόπουλο? Μάλιστα. Τι θα πούν? Αυτό το βλέπω σήμερα στην πράξη. Για να πάνε στον εκκλησιασμό, που είναι καθοριστικό στοιχείο βάσει του συντάγματος και των δεδομένων που μας έχουν παραδοθεί. Έχουμε ελληνοχριστιανική αγωγή στα παιδιά μας. Ναι, αλλά τώρα η Υπουργός Παιδείας το μάθημα της ιστορίας θέλει να το περιθωριοποιήσει, να το κάνει εντελώς δευτερεύον. Αυτά μαζί είναι, και με τα θρησκευτικά να τα περιθωριοποιήσει. Αυτά είναι εγκλήματα. Και κάποτε το 17 έγιναν στη Ρωσία αυτά τα εγκλήματα για 70 χρόνια. Και τώρα αναγκάζονται, όχι αναγκάζονται, τα έχουν επαναφέρει όλα. Και τα θρησκευτικά στα σχολεία και τους στρατιωτικούς ιατρούς, στρατιωτικούς ιερείς στο στρατό και παντού.
Εννοείται στη Ρωσία. Στη Ρωσία. Λοιπόν, εμείς τα αποδιώκουμε. Θέλουμε να αποψηλώσουμε την Εκκλησία και όχι μόνο την αποψηλώσουμε, ο πολιτικός κόσμος εννοώ, να την διαβρώσει. Γιατί σε κάθε εκλογή Μητροπολίτου υπησέρχονται αυτοί οι κύριοι πολιτικοί και δεν αφήνουν αυτούς που είναι ανίστατοι, έχουν ιεραποστολικό ζήλο, έχουν συγγραφικό έργο, έχουν αδερφέ να πούν κάτι στο λαό, να εξελιχθούν, να αναρριχηθούν, να δώσουν σωστές κατευθύνσεις. Έχουμε μια εκκλησία που νοσεί. Μια και αναφέρατε την εκκλησία, ο κόσμος μακαρίζει και αναμνήσκεται τον μακαριστό Χριστόδουλο και λέει μακάρι να ήταν ο Χριστόδουλος, αν ήταν ο Χριστόδουλος εν ζωή δεν θα φτάναμε σε αυτό και σε αυτή την κατάσταση, δεν θα επέτρεπε ο Χριστόδουλος να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Θεωρείτε ότι ο νυν Αρχιεπίσκοπος θα έπρεπε να υψώσει το ανάστημά του και να σταθεί περισσότερο στις κρίσιμες αυτές περιστάσεις κοντά στο λαό? Εδώ μου θίγεις, μάχη μου, ένα άλλο κεφάλαιο που έχει βαθύτερες αιτίες. Επειδή έζησα στον πρώην Αρχιεπίσκοπο 24 χρόνια και μάλιστα με είχε σε επιτελική θέση Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, δεν κρύβω ότι ήταν ένας ταλαντούχος άνθρωπος, ο οποίος δεν υπήρχε χάρισμα που να μην το έχει. Και περισσότερο είχε το χάρισμα προσέγγισης στον ελληνικό λαό, από τον απλό άνθρωπο μέχρι το μεγαλύτερο επιστήμονα. Αλλά η βαρύτητα ενός κληρικού που υπηρετεί το έργο, το γεώργιο του Θεού, να το πω έτσι θεολογικά και εκκλησιαστικά, δεν είναι αυτό. Δεν επιδεικνύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι η επίδειξη, ούτε ο φαρισαϊσμός και το θέατρο του παραλόγου. Είναι πρώτα, αυτό έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας μέσα από την Εκκλησία. Να δει ένσαρκη την πραγματικότητα της ζωής του Θεού στα πρόσωπα που την υπηρετούν. Ο νυν Αρχιεπίσκοπος έχει βαρύτητα ανυπολόγιστη. Ξέρω ότι πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος κατηγορήθηκε τελείως άδικα και μάλιστα από παρασκήνια για το να κόψουν το δρόμο να γίνει Αρχιεπίσκοπος. Μάλιστα. Αυτό το ξέρω εκ πρώτης πηγής. Ο Ιερώνυμος λοιπόν, ο μακαριότατος Ιερώνυμος, είναι σιωπηλός σε ορισμένα πράγματα, όχι γιατί δεν πονάει για το κατάντημα το σημερινό. Το κατάντημα το σημερινό έχει και μια άλλη διάσταση που έχει μακρότητα ημερών. Καταρχήν να μιλήσουμε γενικά για τον κλήρο. Ποιος είναι ο κλήρος της Ελλάδας? Είναι άκρος επαγγελματικός. Ούτε το 1/20 του κλήρου μας δεν έχει ζήλο, ένθεο ζήλο. Δεν έχει ένθεο ζήλο. Δεν έχει ένθεο ζήλο. Δεν έχει αγάπη στα τελούμενα. Δηλαδή, με λίγα λόγια να το πω απλά, δεν έχει ενεργό πίστη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο που λέτε και για το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όπως είναι το σημερινό ιερατείο, εκτελεί και σήμερα έμεσα, με έναν τρόπο φοβερό και υποκριτικό, το έργο της θεοκτονίας. Και αυτό το έργο της θεοκτονίας γίνεται στις ψυχές μέσα των απλών ανθρώπων που έχουν ανάγκη από αυτόν τον λόγο. Δεν θα είχαμε αυτή την κατάδεια σήμερα αν η Εκκλησία με τους ταγούς της ήταν στο ύψος της. Να σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί ο Μητροπολίτης να γυρίζει με ένα αυτοκίνητο 80 και 100 χιλιάδων ευρώ τη στιγμή κατά την οποία σε καθημερινή βάση συναντώ ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να πάρουν γάλα στο σπίτι τους? Και εγώ που διαλογίζομαι και λέω, τι σχέση μπορεί να έχει αυτός, μάλιστα, ο θεατρίνος, με συγχωρείς,
με τον απλό Χριστό που δεν έχει που την κεφαλή τι είναι. Δεν λέω να έχει το αυτοκίνητό του, αλλά μην προκαλεί. Ο Αρχιεπίσκοπος με τι αυτοκίνητο του τηλεφωνεί? Δεν γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι απλό. Είναι απλό. Είναι απλό. Είναι απλό. Έχει βαρύτητα. Έχει ζήλο. Αλλά για όλα αυτά τα άσχημα τα οποία μας είπατε για το Ιερατείο. Τα άσχημα πρέπει να ξέρετε ότι το σύστημα της Εκκλησίας είναι έτσι δημοκρατικό. Λέμε κατ' επίφαση δημοκρατικό. Να μην επεκταθούμε βαθύτερα. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει μια ψήφο. Να φανταστείς ότι για να πάει ο Αρχιεπίσκοπος στον Βόλο να λειτουργήσει, πρέπει να πάρει άδεια από τον Μητροπολίτη του Βόλου. Αν δεν το δώσει, δεν μπορεί να πάει. Μάλιστα. Είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Κατά συνέπεια, έχει να αντιμετωπίσει άλλους 70. Ποιοι είναι οι άλλοι 85, με συγχωρείτε. 85. Ποιοι είναι οι άλλοι 85. Όταν έχουν επιλεγεί οι περισσότεροι με, ξέρετε με τι τρόπους. Με κομματικά κριτήρια. Και με κομματικά κριτήρια και με συναλλαγές και μέσα από αποφάσεις κλίκας. Δεν έχουν το κουράγιο να πούν, έχουμε αυτούς τους κληρικούς της Ελλάδας. Ας αξιοποιήσουμε για τον καθένα πριν πάρουμε την απόφαση ποιο είναι το έργο. Και τότε να επιλέξουμε αυτούς που έχουν έργο. Και μέσα από αυτό θα σου εκφράσω ένα δικό μου προσωπικό παράπονο. Παρακαλώ. Έχω τελειώσει 2 πολιτισμιακές σχολές. Και τι ριζάλιο. Έχω ένα συγγραφικό έργο τεράστιο. 13.000 σελίδων. 12 τόμοι νομίζω είναι τα έργα σας. 12 τόμοι πάνω στους πατέρες της Εκκλησίας. Στους πατέρες της Εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο αυτά τα έργα μου. Είναι κι άλλα. Λοιπόν, κι εγώ, γιατί λέει ο Παύλος, καλών έργων επιθυμεί, ο θέλω να γίνει επίσκοπος. Λοιπόν, γιατί τόση εγκατάλειψη, όχι σε μένα, εγκατάλειψη τον πατέρα Επιφάνη Θεοδωρόπουλο, μια προσωπικότητα που δεν έχει περάσει ποτέ από την Εκκλησία της Ελλάδας, σε μόρφωση, σε κύρωση, σε εξωπρέπεια. Και τον περιφρόνησαν. Και τον περιφρόνησαν. Και βλέπεις άλλους ανθρώπους, 35 ετών, 40, χωρίς να έχουν κανένα έργο. Το μόνο έργο τους είναι το ότι ήταν απλοκόμετροι. Και εξελίχθησαν. Και ανέβηκαν. Το ίδιο γίνεται και σε ευρύτερο φάσμα και μέσα στην Εκκλησία. Μην σου φαίνεται παράξενο. Μέσα στην πολιτεία και όλα στην Εκκλησία. Μέσα στην πολιτεία. Κοιτάξτε, παρόλα... Το ίδιο γίνεται. Παρόλα αυτά, δεν εγώ πιστεύετε... Στον Κώστα Καραμαλή δεν αποδίδω, τον θεωρώ έτοιμο άνθρωπο, ωραίον άνθρωπο. Μάλιστα. Τι ήθελε να πάρει αυτά τα λαμπιόνια και τα όλα τα κλεφτόνια, τα μάζεψε εκεί και κοντά του. Έπαθε αυτή την καθήση ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να ανορθώσει τίποτα. Είναι προδομένος άνθρωπος αυτός. Έτσι δεν είναι. Δεν. Παρ' όλα αυτά, να συμπλήρουμε λίγο στο θέμα του Αρχιεπισκόπου. Στα θέματα αυτά της κρίσεως που διέρχεται ο ελληνικός λαός, δεν θα περιμένω και ό,τι της οικονομικής κρίσεως, αλλά και της επιβουλής που υπάρχει γύρω μας, σε σημείο που μπορεί να χάσουμε ακόμα και εδάφη, δηλαδή της εθνικής μας κυριαρχίας επιβουλή. Δεν θα έδει ο Αρχιεπίσκοπος να υψώσει ανάστημα, και δεν θα ήταν πολιτικό ανάστημα, διότι πολλοί λένε ότι αν ανακατεύεται, αν μιλάει, μιλάει και ανακατεύεται στα πολιτικά ζητήματα. Θεωρείτε ότι είναι ανακάτεμα στα πολιτικά ζητήματα ο λόγος ενός αρχιεπισκόπου με στεντόρια φωνή, περίπου ας τα λέγαμε όπως του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης? Δεν το θεωρώ, αλλά πιστεύω ότι εν καιρό θα το κάνει αυτό. Θα το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μακαριότατος περιμένει την κατάλληλη ώρα να πω κάτι για τον Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Ο Θεσσαλονίκης είναι μορφωμένος άνθρωπος, αλλά ξεφεύγει σε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ας πούμε για παράδειγμα.